Η 13η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής πραγματοποιήθηκε χθες διαζώσεις, όπου και συζητήθηκαν πολλά θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης, ενώ χαρακτηρίστηκε και από την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη στους υγειονομικούς που τελούν σε αναστολή. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, η κυρία Κλεοπάτρα Στογιαννίδου. Καλησπέρα, κυρία Στογιαννίδου. Καλησπέρα, κυρία Κινέζου, σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές. Ας ξεκινήσουμε με το ψήφισμα που σχεδόν ομόφωνα αποφασίστηκε να εκδώσετε με εξαίρεση την παράταξη του κυρίου Γραβάνη που κατέθεσαν δικό τους ξεχωριστό ψήφισμα. Πράγματι, οι υγειονομικοί του νομού Ροδόπης, εργαζόμενοι δηλαδή στον τομέα της υγείας, στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο αλλά και στα περιφερειακά κέντρα υγείας, που τελούν σε αναστολή από το μήνα Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2021, προσήλθανε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας, ακριβώς διότι έχουν εξουθενωθεί βρισκόμενοι τόσο μεγάλο διάστημα εκτός εργασίας. Είναι μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων, όπως γνωρίζετε, που ουσιαστικά και το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στερείται των υπηρεσιών αυτών των εργαζομένων, που είναι πολύτιμοι, αλλά και οι ίδιοι έχουν βρεθεί εκτός εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, για τις οικογένειές τους και για τους ίδιους, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, σχεδόν ενός έτους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό, παρόλο που δεν αποτελεί ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα και φυσικά εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω, από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, ότι έχουμε δίκο αότα και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους δίκαια αιτήματα. Θεωρούμε λοιπόν και θεωρήσαμε χθες και εκδώσαμε προς τούτο ένα ψήφισμα ότι θα πρέπει να πάυσει αυτή η αναστολή εργασίας, να επανέλθουν άμεσα στην εργασία και στα καθήκοντά τους όλοι οι υγειονομικοί ή μη εμβολιασμένοι. Εννοείται ότι η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, κυρία Κινέζου, όπως νομίζω ότι θα έχετε καταγράψει και εσείς στο ρεπορτάζ σας, είναι υπέρ του εμβολιασμού και έχει ήδη εμβολιαστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε και το δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του εάν θα εμβολιαστεί ή όχι. Και θεωρούμε ότι τόσους μήνες μετά, σε μια περίοδο θερινή, κατά την οποία τα μέτρα κατά του COVID θα λέγαμε όλοι ότι έχουν χαλαρώσει, θεωρούμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχει αρθεί και αυτό το πολύ σκληρό μέτρο της αναστολής εργασίας των υγειονομικών. Γι' αυτό και χθες εκδώσαμε το σχετικό ψήφισμα, θεωρώντας ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο και εύλογο αίτημά τους, ζητώντας από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της, να επανεξετάσει τις προϋποθέσεις επιστροφής τους και να ανακαλέσει άμεσα αυτή την αναστολή, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στην εργασία τους και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι υποστελεχωμένο, έχει σοβαρότατες ανάγκες όλο αυτό το διάστημα με την πληθώρα των περιστατικών και του φόρτου εργασίας λόγω κορονοϊού και νομίζω ότι πρέπει αυτό το θέμα να λάβει ένα αίσιο τέλος για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και οι τρεις τουλάχιστον τέσσερις παρατάξεις, πλην της παράταξης του κ. Γραβάνη, όπως αναφέρατε, εκδώσαμε το σχετικό ψήφισμα και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των υγειονομικών. Κυρία Στογιαννίδου, παράλληλα συζητήθηκε και η διοικητική αποβολή από απολωτριωμένο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Σοφούλη. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα? Ναι, αυτό ήταν ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, γιατί προσήλθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή οι ιδιοκτήτες στην περιοχή της οδού Σοφούλη και επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες δηλαδή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι αυτό το έργο το οποίο σίγουρα γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής Βυζαντινού Κάστρου Κομωτινής. Ο Δήμος Κομωτινής έχει αναγγείλει εδώ και μεγάλο διάστημα την πρόθεσή του να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο, ένα έργο που έρχεται μετά από μια σωρία μελετών και εγκρίσεων από όλες τις αρμόδιες πολεοδομικές και λοιπές υπηρεσίες και το οποίο τώρα ξεκινάει να υλοποιείται. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή την υλοποίηση και τις τεχνικές εργασίες στο πεδίο, θα λέγαμε πλέον, υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες και διαφωνίες και προσφυγή στα δικαστήρια από μία μερίδα ιδιοκτητών. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, μιλάω για την περιοχή της Βενιζέλου και της οδού Σοφούλη, εκεί που είναι το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Λέσχη Κομωτινέων,
Εκεί λοιπόν που πρόκειται να γίνει μια διάνοιξη παράλληλα με το Βυζαντινό κάστρο, εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες, όπως προείπα, που έχουν αποζημιωθεί, έχει συντελεστεί δηλαδή η απαλωτρίωση, έχει καταβληθεί από το Δήμο Κομωτινής στο Ταμείο Παρακαταθηκών το σχετικό τίμημα και εφόσον συντελέστηκε η απαλωτρίωση, ο Δήμος έχει δικαίωμα πλέον να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Νομικά μιλάω ότι εφόσον έχουν παρακατατεθεί τα χρήματα, έχει το δικαίωμα αυτό. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, όπως προείπα, γιατί επικαλούνται οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου ότι δεν υπάρχουν ιδέουσες αδειοδοτήσεις. Εδώ να πω ότι η ίδια η απαλωτρίωση, η κήρυξη της απαλωτρίωσης δεν έχει προσβληθεί δικαστικά, δεν έχει υπάρξει δηλαδή κάποια απόφαση που να ακυρώνει αυτό το έργο και κατά συνέπεια εμείς θεωρούμε και έχουμε υποχρέωση ως Δήμος να προχωρήσουμε σε αυτή την υλοποίηση του έργου, ακριβώς γιατί τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες μέχρι το τέλος του 23 που πρέπει αυτό το έργο όχι μόνο να ολοκληρωθεί αλλά και να έχει πληρωθεί και επομένως δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια που να μας επιτρέπουν να καθυστερούμε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έπρεπε να λάβουμε κάποια απόφαση διοικητικής αποβολής αυτών των ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποσύρει τις κατασκευές που υπάρχουν στα συγκεκριμένα σημεία όπου πρόκειται να γίνει το έργο. Ελήφθη αυτή η απόφαση, απλώς επειδή οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προέβαλαν ότι κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει αναγκαιότητα και για αυτούς να μπορέσουν να εργαστούν και να έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στο συγκεκριμένο χώρο, επικράτησε τελικώς στο Δημοτικό Συμβούλιο η θέση η όποια αποβολή να γίνει μετά τον Οκτώβριο, μετά το τέλος του μηνός Οκτωβρίου, για να τους δώσουμε και τη δυνατότητα να μπορέσουν να εργαστούν και να εκμεταλλευτούν αυτό το χώρο τους θερινούς μήνες, ακριβώς διότι ερχόμαστε μετά από μια περίοδο πανδημίας, κατά την οποία ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να εργαστούν με ρυθμούς κανονικότητας. Έτσι λοιπόν, εκδόθηκε πρωτόκολλο αποβολής. Αυτά είναι κάποιες νομικές διαδικασίες που γίνονται στις περιπτώσεις των απαλωτριώσεων και δεν θα εκτελεστεί βεβαίως αυτό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, έτσι ώστε και οι ίδιοι ιδιοκτήτες, όπως προείπα, να μπορέσουν να εργαστούν στο συγκεκριμένο χώρο και να τον εκμεταλλευτούν. Αλλά και ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν μετά το τέλος Οκτωβρίου, να μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο που ο Δήμος το αποφάσισε, ομόφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου. Όλες οι παρατάξεις το ψήφισαν, όλες οι παρατάξεις το στήριξαν και επειδή όλες οι παρατάξεις και εμείς όλοι ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμε τους εκπροσώπους των πολιτών αυτής της πόλης, νομίζω ότι είναι ένα έργο που το θέλει όλη η πόλη, το θέλουν οι δημότες και ήδη πληρώθηκε με χρήματα των δημοτών μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, ο καθένας από τη θέση του, στην υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο θεωρώ εγώ ότι θα αναδείξει σημαντικά το ιστορικό κέντρο της πόλης μας, θα αναδείξει σημεία που ούτε εμείς οι ίδιοι τα γνωρίζουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε αυτά τα σημεία από άλλη σκοπιά, από άλλα τμήματα αυτών των οδών που σήμερα βρίσκονται μέσα σε αυλές, δηλαδή δεν είναι επισκέψιμα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει και ευελπιστώ ότι αυτό θα γίνει χωρίς καθυστερήσεις περαιτέρω, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο, ακόμη και μέχρι την επόμενη χρονιά, να μπορούμε να το βλέπουμε, να το χαιρόμαστε και να αναδείξει την πόλη μας και τουριστικά και πολιτιστικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Σταγιανίδου, το σχέδιο, η μελέτη αυτού του σχεδίου έχει συζητηθεί και έχει εκπονηθεί, νομίζω, αρκετά χρόνια πριν. Οι ιδιοκτήτες αυτοί τότε έφεραν κάποιες ανιστάσεις, απευθύνθηκαν με κάποιον τρόπο στη Δημοτική Αρχή για να δηλώσουν την αντίδρασή τους στο σχέδιο αυτό. Κυρία Κινέζου, εγώ, όπως ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο είμαι τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια. Ουδέποτε έχουν προσέλθει με τέτοιου είδους παράπονα και αιτιάσεις όπως αυτές που προέβαλαν χθες. Επικαλούνται ότι υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ αυτών και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ωστόσο, θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν προέκυψε ξαφνικά, ούτε προέκυψε σήμερα. Είναι προϊόν μιας χρόνιας διαβούλευσης, μιας χρόνιας επεξεργασίας και μελέτης. Έχουν γίνει πάρα πολλές μέχρι σήμερα
εγκρίσεις σε όλα τα επίπεδα, έχουν γίνει διαδικασίες δικαστικές. Δηλαδή, ο Δήμος, όπως ορίζει ο νόμος, προσέφυγε στα δικαστήρια προκειμένου να καθοριστεί τιμή μονάδος, προκειμένου να κατατεθούν αυτά τα χρήματα. Έγιναν δηλαδή πάρα πολλές ενέργειες μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των οποίων ουδέποτε προευλήθησαν οι αιτιάσεις που χθες προέβαλαν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, παρά μόνο πρόσφατα προσέφυγαν στο μονομελές πρωτοδικείο Ροδόπης και ζήτησαν τη διακοπή των τεχνικών εργασιών. Έλαβαν μάλιστα μία προσωρινή διαταγή, που ξέρουμε όλοι ότι η προσωρινή διαταγή δίνεται στο πλαίσιο μιας σύντομης διαδικασίας, για την πάυση αυτών των εργασιών. Θέλω να πω ότι όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο έργο, όλοι πρέπει να το υποστηρίζουμε και να μην δημιουργούμε προσκόμματα τα οποία μπορεί να τεινάξουν και ένα τέτοιο έργο στον αέρα. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν ζητήματα, σαφώς και αυτά θα πρέπει να τίθενται. Οι ίδιοι ιδιοκτήτες, θεωρώ εγώ, άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να τα θέσουν κατά τη διαβούλευση και κατά το αρχικό στάδιο αυτής της μελέτης, και όχι σήμερα, 6 και 7 χρόνια μετά, εάν όντως υπήρχαν αυτά τα ζητήματα. Και σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι υπηρεσίες που αδειοδότησαν το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να μην γνωρίζανε σαφώς και έλαβαν τις κατάλληλες εγκρίσεις και για το διατηρηταίο κτίσμα, το οποίο είναι η λέσχη Κομωτινένου και στο οποίο να πω ότι δεν παρεμβαίνουμε. Η όποια παρέμβαση γίνεται στον αύριο χώρο, ο αύριος χώρος είναι αυτοτελής και διαφορετικός από το κτίσμα και οι όποιες εγκρίσεις απαιτούνται για παρεμβάσεις στο κτίσμα δεν αφορούν το έργο του Δήμου Κομωτινής. Θεωρώ λοιπόν ότι κακώς τέθηκαν όλα αυτά, αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη και ως νομικός, έτσι όπως τουλάχιστον μπόρεσα να μελετήσω το συγκεκριμένο φάκελο, και θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή καθυστέρηση αυτή η οποία έχει σημειωθεί και δεν θα τειναχθεί το έργο στον αέρα. Γιατί δεν μπορεί να λέμε εμείς όλοι ως πολίτες ότι θέλουμε η πόλη μας να πάει μπροστά, αλλά με αφορμή τις προσωπικές μας, τα προσωπικά μας συμφέροντα, που και αυτά εύλογο είναι ο καθένας να προασπίζεται, να δημιουργούμε προσκόμματα και προβλήματα σε ένα σοβαρό έργο το οποίο θέλει όλη η πόλη, στηρίζει όλη η πόλη και χρειάζεται όλη η πόλη. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ελπίζω ότι θα εξελιχθεί ομαλά αυτή η υπόθεση. Δεν θα χρειαστούν περαιτέρω δικαστικές διενέξεις, γιατί ο Δήμος δεν θέλει να αντιδικεί με τους πολίτες του και καμία δημοτική αρχή και κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν θέλει να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους πολίτες. Είναι εύλογο να υπάρχουν αντιρρήσεις όταν θίγονται προσωπικά συμφέροντα, όπως σε αυτή την περίπτωση, αλλά συντελέστηκε μια παλωτρίωση, έγιναν διαδικασίες και νομίζω ότι τώρα που έρχεται η ώρα της υλοποίησης του έργου θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Πάντοτε στα έργα υπάρχουν ταλαιπωρίες, όλοι βλέπουμε και με το φυσικό αέριο ότι εννοείται ότι δημιουργούνται ζητήματα και ταλαιπωρείται ο κόσμος, όμως δεν μπορούν αλλιώς να γίνουν κάποια μεγάλα έργα όπως αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε ζητήματα σε ένα τόσο σημαντικό έργο για την πόλη μας. Αυτό το έργο φαντάζομαι ότι ο σκοπός του είναι αφενός η διευκόλυνση των πολιτών και αφετέρου και η ανάδειξη κάποιων αρχαιολογικών ή βυζαντινών σημείων, μνημείων της περιοχής μας. Αυτόν θεωρώ ότι υπάρχει και μια αναγκαιότητα προς αυτό, από το να κρύβουμε με κάποιους τρόπους ίσως τα μνημεία αυτά. Εννοείται, κυρία Κινέζου, όπως είπα και νωρίτερα, θα δείτε όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο ότι θα αναδειχθούν σημεία της πόλης μας και θα δοθεί η δυνατότητα και σε όλους εμάς τους κατοίκους αυτής της πόλης, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες να κινούνται και να κυκλοφορούν σε νέους χώρους, σε ένα νέο δρόμο ο οποίος θα διανοιχθεί μέσα στην καρδιά της πόλης, σε ένα όμορφο σημείο, το οποίο νομίζω ότι θα βοηθήσει και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε και ζήτημα νομιμότητας, ως προς τη μη υλοποίηση αυτού του έργου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ήταν μία παρένθεση που θα κλείσει αισίως με ομαλότητα, έτσι ώστε να δούμε το έργο να υλοποιείται άμεσα μέσα στα χρονοδιαγράμματα που ορίζουν οι επιτροπές που μας ελέγχουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένας Δήμος δεν ξεκινάει ένα έργο μόνος του. Όπως είπα και νωρίτερα, τα έργα αυτά μελετώνται και αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Υπάρχουν ολόκληροι φάκελοι έργων που είναι τεράστιος ο όγκος τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να δείξουμε μία ανοχή, ακόμη και όταν θίγονται προσωπικά μας συμφέροντα, γιατί ακριβώς αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά.
κυρία Στριανίδου, ο ένας των ιδιοκτητών και συγκεκριμένα της Λέσχης Κομωτινίων λέει, επειδή είναι το κτίριο διατηρηταίο, ότι δεν πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να θίξουν το κτίριο. Εγώ, από όσο είδα και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, μιλάμε για κάποιες ήπιες παρεμβάσεις, γιατί ούτως ή άλλως είναι δίπλα και το βυζαντινό τείχος. Ναι, παρεμβάσεις στο κτίριο της Λέσχης, εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω και όσο έχω δει το φάκελο, δεν προβλέπονται στο έργο. Δεν παρεμβαίνουμε εμείς στο κτίριο. Παρεμβαίνουμε σε αυτό που θεωρούν αύριο χώρο, ο οποίος έχει ρημοτομηθεί, έχει απαλωτριωθεί δηλαδή και έχει συντελεστεί απαλωτρίωση και εκεί. Κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη και έτσι όπως είδα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός που να σχετίζεται με το διατηρηταίο και τον οποίο δεν τήρησε ο Δήμος Κομωτινής. Όλες, ξαναλέω, οι συναρμόδιες υπηρεσίες που αδειοδότησαν αυτό το έργο γνώριζαν κάθε σημείο από το οποίο, στο οποίο αφορά το συγκεκριμένο έργο και τα σημεία στα οποία υπάρχουν τυχόν διατηρηταία κτίσματα. Αυτά ελήφθησαν υπόψη και δόθηκαν ιδέουσες αδειοδοτήσεις. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στογιαννίδη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Καλό σας βράδυ.